Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Στο σημερινό βίντεο έχουμε χαμένα ταλέντα και έτσι όπως ψηφίσατε σε μια ψηφοφορία που είχα βάλει στην κοινότητα, το σημερινό βίντεο είναι για τον Eden Hazard. Να σημειωθεί ότι την ψηφοφορία την είχα βάλει πριν ο Hazard ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Εγώ την είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Hazard αποσύρθηκε αυτή τη βδομάδα. Το συγκεκριμένο είναι ένα στενάχωρο γεγονός για αρκετούς ποδοσφαιρόφιλους που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παίκτη, έχουν αγαπήσει αυτά που έχει κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης, αλλά σήμερα θέλω να σας αποδείξω πως ο Eden Hazard ήταν όντως ένα χαμένο ταλέντο. Πολλοί θα μου πείτε, ρε Γιώργο, έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, τι χαμένο ταλέντο μας λες και κουραφέξαλα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι ο λόγος που θέλω να σας το αποδείξω. Ο Eden Michael Walter Hazard γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1991 στη La Louvière και μεγάλωσε στο Brainé Colombe. Η μητέρα του Καρίν και ο πατέρας του Thierry ήταν και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο πατέρας του πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο στη La Louvière, στη βελγική δεύτερη κατηγορία, παίζοντας κυρίως ως αμυντικός μέσος. Ενώ η μητέρα του έπαιζε ως επιθετικός στην πρώτη κατηγορία γυναικών του Βελγίου και σταμάτησε να παίζει όταν ήταν 3 μηνών έγκυος με τον Eden. Μπορείτε να καταλάβετε πως όταν και οι δύο γονείς είναι ποδοσφαιριστές και τα παιδιά, κάποια τέτοια μοίρα θα έχουν. Ο Hazard είναι το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Έχει 3 αδέρφια τα οποία παίζουν όλα ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου του Thorgan, ο οποίος ήρθε μαζί του στη Chelsea το 2012. Τα άλλα μικρότερα αδέρφια το ονομάζονται Kylian και Ethan. Η οικογένεια του Eden Hazard προσπάθησε ουσιαστικά να τους μοιήσει στο ποδόσφαιρο, αφού από μικρά έμαθαν την τέχνη της στρογγυλιστεάς. Ο Hazard ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα παίζοντας για το σύλλογο της πόλης του, Royal Stade Brenois, σε ηλικία 4 ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του σε εκείνο το σύλλογο, ο προπονητής που υπήρχε εκεί πέρα είπε πως δεν είχε τίποτα να μάθει στον Eden. Ήταν ένα ταλέντο από γεννησιμιού. Μετά από 8 χρόνια σε εκείνο το κλαμπ, μετακόμισε στην AFC του Μπίζε. Ενώ ήταν σε εκείνη την ομάδα, εντοπίστηκε από σκάουτερς της Λίλ. Αυτοί λοιπόν πλησίασαν τους γονείς του και τους είπανε τέλος πάντων ότι θέλουν τον Eden Hazard και μπλα μπλα μπλα. Οι γονείς του, ξέροντας πως η Γαλλία είναι κοντά με το Βέλγιο και το παιδί θα μπορεί να είναι κοντά στο περιβάλλον το οποίο μεγάλωσε, αλλά να μπορεί να κάνει και την καριέρα του, τον εστήλανε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Hazard εντάχθηκε στη Λίλ το 2005 και πέρασε 2 χρόνια εξελισσόμενο στην τοπική αθλητική σχολή του συλλόγου. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με το χαρακτήρα του Hazard, μιας και ο παίκτης δεν προπονούταν και τόσο πολύ όσο η υπόλοιπη ομάδα. Μπορούμε να πούμε πως το ταλέντο του του φούσκωνε τα μυαλάκια, αφού έβλεπε πως μπορεί να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους χωρίς να προπονηθεί πολύ, δεν τον ένοιαζε ιδιαίτερα. Αν και οι υπόλοιποι προπονητές των νεανικών τμήματων είχαν αντιρρήσει στο να ανέβει στην πρώτη ομάδα, ο Ρούντι Γκαρσία το 2008 τον ανέβασε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα της Λίλ. Στα χρόνια του στη Λίλ, ο Eden Hazard ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο ποδοσφαιριστή για εκείνα τα δεδομένα. Εδώ μπορείτε να δείτε τα στατιστικά κάθε σεζόν που πέρασε στη Λίλ και το πόσο καλός ποδοσφαιριστής αποδείχθηκε. Ο Hazard προτάθηκε για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς στη League One. Ήταν επίσης υποψήφιος για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν για το βραβείο νεαρός παίκτης της χρονιάς, ενώ τιμήθηκε με το τρόπαιο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς για δεύτερη σεζόν και έγινε ο πρώτος παίκτης που το έκανε μετά την έναρξη του 1994. Υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις για τον Hazard. Η Manchester United, η Manchester City, η Chelsea και η Real Madrid είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Eden Hazard ήξερε πως θα διαλέξει μία από αυτές τις ομάδες και ο Mavumba είπε πως έκανε ένα πάρτι αποχαιρετισμού. Λοιπόν, σε αυτό το πάρτι ο Eden Hazard πιε πάρα πολύ, έκανε τεράστια κατάχρηση αλκοόλ. Εμείς, άμα πίναμε τόσο αλκοόλ, θα ήμασταν τέζα την επόμενη μέρα, θα ήμασταν κάτω. Πόσες φορές το έχουμε κάνει κιόλας. Τέλος πάντων, για εμάς τους μεγαλύτερους μιλάω, δεν ξέρω πόσες μικροί παρακολουθείτε. Ο Hazard όχι μόνο την επόμενη μέρα έπαιξε κανονικά με την Ανσί στον τελευταίο του αγώνα, αλλά σκόραρε και χάτρικ μέσα σε 30 λεπτά. Μιλάμε για τέτοιο ταλέντο. Αν και τον ήθελαν η City, η United, η Real, στην οποία είχε προταθεί από τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν και το ίνδαλμά του, αυτός τελικά διάλεξε την Chelsea, μιας και η ομάδα την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει το Champions League και τον είχε παρουσιάσει ως ένα μεγάλο μελλοντικό πλάνο. Τι χρειάστηκε για να πάρεις έναν τόσο καλό ποδοσφαιριστή εκείνη την περίοδο? 32 εκατομμύρια. Ναι, σήμερα μας φαίνονται λίγα, αλλά τότε τόσο ήταν. Ο Hazard τότε ήταν ένας μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης. Και ακόμα και στην εθνική Βελγίου, η οποία ανέβαινε με τον καιρό, μιας και είχε ποδοσφαιριστές όπως ο Λουκάκου, ο Φελαϊνί, ο Κουρτουά, ο Ντε Μπρόινε, βλέπαμε μια εξέλιξη και πως όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάποτε θα γίνουν μεγάλοι παίκτες. Ο Hazard στην πρώτη του σεζόν στη Chelsea έπαιξε σε 62 παιχνίδια. Πόσες σεζόν έχουμε να δούμε τον Hazard να παίζει σε 62 παιχνίδια?
Ο Βέλγος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Μάλιστα, είχε γίνει και ένα σκηνικό με ένα ball boy στον αγώνα με τη Σουόνση, το οποίο δεν τον άφηνε να πάρει την μπάλα και του έριξε κανένα δύο κλωτσίδια έτσι να τον ισιώσει. Λοιπόν, μετά από αυτό υπήρξε αυξημένη κριτική από τα μίντια της Αγγλίας, όπως γίνεται πάντα, αν και ο παίκτης δεν πτωήθηκε ιδιαίτερα. Ο Αζάρ βοήθησε την Τζέλσι να κατακτήσει το Europa League και την Premier League μετά από 5 χρόνια ξηρασίας. Στις 27 Απριλίου του 2014, ο Βέλγος κέρδισε το βραβείο PFA Young Player of the Year και τερμάτισε δεύτερος μετά τον Λουίς Σουάρες για το βραβείο PFA Players of the Year για τις εξαιρετικές επιθετικές του επιδόσεις υπό τον Ζωζέ Μουρίνιο, με τον οποίο υπήρξε και ένας τσακωμός μετά από τον αποκλεισμό της Τσέλσι από την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Champions League, αφού ο Αζάρ αμφισβήτησε τις τακτικές του Πορτογάλου τεχνικού με αποτέλεσμα να έρθουν σε ρήξη. Ήτανε πραγματικά λυτρωτικό για τον Αζάρ να τον κατακρίνουν από τη μία γιατί ήτανε τεμπελάκος ή μπορεί να έπαιρνε κάνα κιλό παραπάνω, και από την άλλη να εμφανίζεται στα παιχνίδια ως ο κυρίαρχος ποδοσφαιριστής και να βοηθάει την ομάδα του να κερδίσει. Τα τελευταία του χρόνια στην Τζέλσι συγκαταλέχθηκε μέσα στους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, με πολλούς να τον συγκρίνουν ακόμα και με τον Λίονελ Μέση αλλά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω της εξαιρετικής του ικανότητας στην τρίπλα αλλά και του συνεχόμενου σκοραρίσματος που βέβαια δεν έφτανε τους δύο goats. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχίας του Βέλγου έφαγε πάρα πολλά χτυπήματα από αντίπαλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα παιδευόντουσαν και πάρα πολύ να του πάρουν την μπάλα, απλά θα του έριχναν ένα κλωτσίδι. Ο Ζωζέ Μουρίνιο κάποτε είχε προβλέψει πως ο Εντέν Αζάρ μετά από όλα αυτά τα χτυπήματα κάποτε θα καταλήξει κάπως σαν τον Βαν Μπάστεν. Ο Αζάρ έπαιζε σε πάρα πολλά παιχνίδια κάθε σεζόν και δεχόταν αρκετά χτυπήματα. Τότε μπορεί να μην είχε αυτούς τους μεγάλους τραυματισμούς, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής του θα βγαίνανε μπροστά στον δρόμο του. Τη σεζόν 2019-20 ήταν έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Το όνομά του πλέον είχε φτάσει στην κορυφή του βουνού και δεν είχε πάει ποτέ πιο ψηλά στην καριέρα του από ότι εκείνη τη σεζόν. Με προσωπική επιλογή του Ζινεντίν Ζιντάν, ο Αζάρ πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη έναντι 150 εκατομμυρίων. Αυτό έκανε τον Αζάρ την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε είχαν πάρα πολλές προσδοκίες, μιας και είχε φύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Ρεάλ και είχε πάει στη Γιουβέντους και περίμεναν πως θα έχουν έναν ποδοσφαιριστή που επιτέλους να μπορεί να κονταροχτυπηθεί με τον Λίονελ Μέση στα El Clásico. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων που έδωσε η Ρεάλ στην ομάδα της Τσέλσι ήταν από τη μεταγραφή του Πορτογάλου στη Γιουβέντους. Πλέον ο ποδοσφαιριστής ήταν η πρώτη μούρη στα βιντεοπαιχνίδια, σε εφημερίδες και σε άλλα social media, με πολλούς να περιμένουν την εκθρόνηση του Μέση και την ανάδειξη του νέου μεγάλου αστέρα της Βασίλισσας. Βέβαια, τα πράγματα στη Ρεάλ, όπως μπορεί να θυμάστε οι περισσότεροι, δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμεναν οι Μαδριλένοι. Αυξημένοι τραυματισμοί άφηναν για μεγάλο χρονικό περιθώριο εκτός τον Αζάρ. Μέσα στα χρόνια υπήρξαν πάρα πολλές θεωρίες γιατί ο Βέλγος δεν κατάφερε ποτέ να ξαναβρει το ρυθμό του. Κάποιες θεωρίες λέγανε πως το προσωπικό της Ρεάλ Μαδρίτης στο θέμα της εκγύμνασης αλλά και της αποθεραπείας δεν έκανε καθόλου σωστά τη δουλειά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές. Άλλες θεωρίες έλεγαν πως ο Εντέν Αζάρ, λόγω του κακού τρόπου ζωής του και λόγω ότι έπαιρνε κιλά, λόγω ότι δεν γυμναζόταν πολύ, δεν είχε καλούς και γυμνασμένους μύες έτσι ώστε να μπορεί να επανέλθει γρήγορα και να βρει ένα ρυθμό με το σώμα του. Μετά τις πρώτες δύο αποτυχημένες σεζόν του στη Ρεάλ, νομίζω ότι όλοι είχαν καταλάβει περί τίνος πρόκειται και δεν τους ένοιαζε και τόσο πολύ ο λόγος. Ο Βέλγος πλέον ήταν μια σκιά του εαυτού του. Έπαιζε σε πάρα πολύ λίγα παιχνίδια, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα στον πίνακα. Δεν έκανε καθόλου αυτά που περίμεναν και για τα 150 εκατομμύρια που ξόδεψαν, ο Εντέν Αζάρ ήταν τελείως άχρηστος. And he's not being protected by referees. Maybe one day we don't have Eden Hazard. Οι κακές προπονητικές του συνήθειες όλα αυτά τα χρόνια οδήγησαν τον Αζάρ να μην είναι αρκετά προετοιμασμένος για τη μοίρα η οποία τον περίμενε. Δηλαδή τη μοίρα των τραυματισμών μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία. Αν οι μύες σου, το σώμα σου δεν είναι αρκετά γυμνασμένα και προπονημένα, τότε δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε δυνατούς τραυματισμούς όπως έχουμε δει άλλους μεγάλους ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια. Η Ρεάλ μετά από όλα αυτά δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον Αζάρ. Πήγε και πήρε παίκτες του τύπου Βινίσιους ή Ροντρίγκο και γέμισε τα κενά που είχε έτσι ώστε να καταφέρει να κάνει επιτυχίες στην Ευρώπη. Οι αλλαγές προπονητών δεν βοήθησαν καθόλου τον Αζάρ, κανένας πλέον δεν του είχε εμπιστοσύνη, όλοι έβλεπαν ότι ο παίκτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει καθόλου και αφού είχαν νέο αίμα να ρίξουν μέσα στο παιχνίδι, αίμα το οποίο ήθελε να αγωνιστεί και ήταν ζεστό, δεν είχαν καθόλου ανάγκη τον Βέλγο. Το μόνο που έκανε ο Αζάρ είναι να σηκώνει τρόπαια με τις νίκες άλλων, κάτι που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια με τις δικές του. Εκεί πέρα που έβλεπες όλη τη Real Madrid να μαζεύεται για τη νίκη της στο Champions League, στα πρωταθλήματα,
Κάπου έβλεπες και τον Αζάρ εκεί πέρα να σηκώνει το τροπεάκι. Βέβαια, ο παίκτης δεν ένιωθε καθόλου καλά και φαινόταν αυτό. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, όπου ο Αζάρ φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και λίγους μήνες μετά τελειώνει και την καριέρα του στην ηλικία των 32 ετών. Από εδώ λοιπόν, παιδιά μου, έρχεται και η ώρα για να κολλήσω αυτό που είπα στο ξεκίνημα του βίντεο. Γιατί ο Αζάρ είναι ένα χαμένο ταλέντο. Καταρχάς, για να πούμε κάποιον χαμένο ταλέντο, πρέπει να ξέρουμε την έννοια αυτής της φράσης. Χαμένο ταλέντο δεν ονομάζουμε έναν ποδοσφαιριστή που ενώ στη νεαρή του ηλικία ήταν φανταστικός, τελικά δεν έκανε τίποτα στην καριέρα του. Χαμένο ταλέντο ονομάζουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έκανε αυτά που αναμενόταν για τις δυνατότητές του. Δηλαδή μπορεί να έκανε όντως πράγματα στην καριέρα του, αλλά μπορεί να διήρκησε λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε να διαρκέσει, κατέκτησε λιγότερα πράγματα από αυτά που θα έπρεπε να κατακτήσει και έπαιζε λίγο χειρότερα από αυτό που θα έπρεπε να παίζει. Εγώ βασίζω τη θεωρία μου στο γεγονός ότι ο Αζάρ δεν έκανε σωστές προπονήσεις, δεν γυμναζόταν σωστά. Φαντάζεστε αυτόν τον ποδοσφαιριστή να έκανε τη γυμναστική που θα έπρεπε να κάνει, να μένει σε φόρμα σε σωστές περιόδους και να έχει πειθαρχία στο πρόγραμμά του. Σήμερα εννοείται πως θα μιλάγαμε ακόμα για τραυματισμούς, αλλά θα τους ξεπέρναγε, θα συνέχιζε. Μπορεί να ήταν καλύτερο σε νεαρότερη ηλικία ή να έκανε πολλά περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με την ταχύτητα που είχε και μαζί με την τρίπλα και μαζί με το σκοράρισμα, φανταστείτε δηλαδή αυτός ο παίκτης να έκανε προπονήσεις έτσι όπως θα έπρεπε. Αν ο Μέση δεν προπονούταν καθόλου, ίσως να ήταν σαν τον Εντέν Αζάρ σήμερα. Κάπου εκεί στηρίζω και εγώ τη θεωρία μου ότι ο Αζάρ είναι όντως ένα χαμένο ταλέντο. Στο γεγονός ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια σταμάτησε στα 32 του με πάρα πολλά προβλήματα όντας γυάλινος. Επιπλέον δεν είναι μόνο η πειθαρχία στο θέμα της προπόνησης, αλλά και στις προσωπικής του ζωής. Μιας και όποιον ποδοσφαιριστή έχουμε δει στο παρελθόν να κάνει αυτή την κατανάλωση ουσιών, όχι ναρκωτικών ουσιών, κανονικών, ας πούμε ποτά, φαγητά κτλ. Να χαίρεται τέλος πάντων τη ζωή του σε ορισμένα χρονικά διαστήματα που δεν θα έπρεπε, η καριέρα του δεν έχει καταλήξει και τόσο καλά. Ροναλντίνιο για παράδειγμα. Δίνω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Μια επιτυχημένη καριέρα ενός ποδοσφαιριστή δεν κρίνεται από 4 με 5 χρόνια. Κρίνεται από τη διάρκεια και τα επιτεύγματα του ποδοσφαιριστή. Κάτι που ο Αζάρ μας έδειξε ότι μπορεί να κάνει, αλλά τελικά δεν έκανε ποτέ. Εμένα αυτό είναι το επιχείρημά μου. Θέλω τα δικά σας σχόλια. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε πως για εσάς ο Εντέν Αζάρ ήταν ένα χαμένο ταλέντο ή πως δεν ήταν ένα χαμένο ταλέντο. Πάντα με επιχειρήματα και με σεβασμό. Σε αυτό το βίντεο θα δω όλα σας τα σχόλια και όπου κρίνω θα σχολιάσω, θα απαντήσω και θα συνομιλήσουμε. Τώρα σε όσα σχόλια συμφωνώ, αλλά κρίνω ότι δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, θα πατήσω κλασικά την καρδούλα που απαντάω στα σχόλια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Και όσοι θέλετε να υποστηρίξετε παραπάνω, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής, το κουμπί του like, το καμπανάκι και όλα αυτά που ξέρετε ότι πρέπει να πατάτε για να υποστηρίζετε τους αγαπημένους σας δημιουργούς. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.